Τα νέα, υπόθεση πειρατεία όλο το Παρασκήνιο, τι συνδέει η Μόσχα, Περσικό και Αιγαίο. Γιατί φτάσαμε στο Θρασίτα, το Ρεσάλτο των Ιρανών σε ελληνικά πλοία. Οι Τούκοι βγάζουν το ερευνητικό μεταξύ Αϊστράτη και Λεσβού, Πώ το Τσέσμε μπορεί να εξελιχθεί σε Νάρκη. Η νέα απίστευτη πρόκληση του Ερντογάν και ο συνεγερμό στον Εύρω. Έκανε ολόκληρο σοου, παιδιά, Α, για την λίμνο. επέτειο των 569 ετών από την άλλωση τη Κωνσταντινούπολη με χιλιάδε κόσμο από κάτω. Είπε διάφορα για τον το, Πορθητή. Τον έφτασε τον Πορθητή μέχρι την Αθήνα. Ε, είπε, είπε και, και για άλλα. Για την Αθήνα, για την Πελοπόννη, για, τον... για τον Πρωθυπουργό. Ε, ε, δεν είναι πια συνδέχεια. στο μου, λέει. Ναι, Όχι. Δεν είναι στο μιλητή μου, Μητσοτακή. Η εισφορά λέει οριστικό τέλο τα ωφέλη για συνταξιούχου και δημοσίου υπαλλήλου και μέσω των σιτηρών πόσο που την έφερε ρήγμα στην Ευρώπη. Εφημερίδα των συντακτών. Μηνύματα τσίπρα προ όλου. Ολοκληρώθηκε ο μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Άφησε εχμές κατά των τάσεων, ακόμη και κατά των προεδρικών. Ευνηδίασε με το δίδυμο Σβίγκου Βασιλιάδη για τη θέση των γραμματέων. Κατάληψη τάγκερ, διπλωματική κρίση μεταξύ Αθήνα και Τεχεράνη. Και σύνοδο κορυφή, αναποφάσιστη για την ενεργειακή κρίση. Βαβέλ για το ρωσικό πετρέλαιο. Θα έχει και συνέχεια αυτό και σήμερα και αύριο. Βέβαια. Θα πάει και ο Πρωθυπουργό να δούμε. Ελεύθερο τύπο, 4 νέα, πακέτα αναδρομικών έω 32.900 ευρώ. Ποιοι πληρώνονται Ιούνιο-Ιούλιο και ποιοι φθινόπωρο. Καυγά στο ΣΥΡΙΖΑ για τη νέα γραμματέα ΣΒΙΓΚΟΥ. Ασπίδα σε έμπρο και νησιά κ επισκέφθηκε πάνω και έστειλε και τα μηνύματα που έπρεπε. Επεκτείνεται κατά 80 χιλιόμετρα ο φράχτη στον, στον Διαφυλάσσουμε την κυριαρχία μα υπό Υπουργό Προστασία του Πολίτη. Φανερά ενοχλημένο από τη διπλωματική του ήταν ο Ντελήριο Ερντογάν εναντίον Μιτσοτάκη και οι δύσκολε διαπραγματεύσει με του φρουρού τη Επανάσταση. Στη Δημοκρατία, πετρέλαιο οι άστοχοι χειρισμοί τη κυβέρνηση οδηγούν τη χώρα σε περιπέτειε. Η Ελλάδα στη δίνη του Περσικού πολέμου. Φόβη τώρα για μαζική υποστολή τη γαλανόλευκη από τα πλοία. Και προβατήλα από την Τουρκία. Ο Ερντογάν κάνει άσκηση απόβαση σε νησί σε συνεργασία με του Αμερικανού. Σκάνδαλο Νοβάρτη. Έκλεισαν την πόρτα και σε στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνη των Ηνωμένων Πολιτών τη Αμερική. Και σοκ εταιρεία δολοφόνων σε γυροκομείο στι Σέρε στην αιστεία. Μπούμεραν για την αυτιλία μα η εφαρμογή των Αμερικανικών κυρώσεων. Αντίπεινα από το Ιράν για την απόφαση τη ελληνική δικαιοσύνη για την κατάσχεση. Προ τα δηληστήρια τη Μοτορόλη του Αγίου Θεοδόρου και στην Φουτζέιρα κατευθύνονται τα δύο τάνκερ. Στην κόντρα, γροθιά του Αλέξη Τσίπρα στο κομματικό κατεστημένο, ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ έκανε πράξη την εντολή του συνεδρίου, οριστικό τέλο στι άγονε εσωτερικέ αντιπαλότητες στου μηχανισμού και τι ομάδε καρικατούρε. Στην ταυτεμπορική, ένα δίστο κόστο από τι αυξήσει επιτοκίων για του δανειολήπτε, ο χώρος των πρώτων αναπροσαρμογών, ο χώρο των πρώτων αρχίζει από τον Ιούλιο. Ακόμη ρωσικό πετρέλαιο προς λύση η Ευρώπη για το εμπαργό. Στην Εσπρέσο, έφυγαν τόσα καλοκαίρια μας, η συνομιλία τη Εσπρέσο με τον τραγουδιστή που δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας και το προφητικό για το τέλος του, τρα... το του τραγούδι Σάββατο. Τον έχτισαν. Εξελίξει σοκ 16 χρόνια μετά, ο Άλεξ βασανίζεται ακόμα και νεκρός, ποιος απειλεί ότι θα φάει τη χαροκαμένη Νατέλα. Τι μάνα του Άλεξ, παιδιά, ε! Και οκτάχρονη στη ρόδο στα χέρια δράκου του Instagram. Τι ανακάλυψαν οι γονεί στο ένοχο τάμπλετ. Και στην Star Press έσβησε αυτό το καλοκαίρι η Ελλάδα. Θείνει το χαμό του αιώνιου έφηβου δάκη. Έλειωσε στο κρεβάτι του μόλις 42 κιλά επί τα μοστήρι μάχη με τον καρκίνο. Το πραγματικό του όνομα έχει μυοθεραπείε και οι τελευταίε βασανιστικέ στιγμέ του. Κακοποιήθηκα στα 16 Ανατριχιαστική εξομολόγηση της Ντόρας Μακρυγιάννη ήμουν σε βαριά κατάθλιψη για δύο χρόνια. Μοβ Μέδουσες, ο τρομακτικό εφιάλτης του φετινού καλοκαιριού. Τα λέγαμε, παιδιά, την προηγούμενη εβδομάδα με τον επιστήμονα που, που είχαμε ε, κοντά μας, της Μοβ οι η οποία είναι το, το πιο τοξικό ε, είδο και θα είναι και στα συνέβεια. ελληνικά νερά. Ε, βέβαια, θα δούμε και το χάρτη ε, και, εν πάση η προσοχή. Έχετε τον νου σα όταν βουτάτε, πού βουτάτε.